Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, μου έλειψε να το λέω αυτό και μου έλειψε να βλέπω τέτοιες φάσεις. Σας καλωσορίζουμε από τη Sonic Arena. Έχει ξεκινήσει επισήμως το summer στο Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League. Το πολύ αναμενόμενο να έχει τελειώσει η σημερινή περίοδος. Παρακολουθούμε την πρώτη αναμέτρηση στην Sonic Arena. Παρακολουθούμε πιο συγκεκριμένα την αναμέτρηση μεταξύ του Milwaukee Bucks και Summer Kings, μια νεοσύστατη ομάδα. Στην οποία βλέπουμε πολλούς καινούργιους παίκτες για πρώτη φορά στο Μπασκετάκη Θεσσαλονίκα League, στην διοργάνωση. Το πλάν είναι όχι ένας εξ αυτών. Για τρεις από τη γωνία. Άστοχο, αλλά κλέψιμο και καλάθι. Τις δενόμαστε κι εμείς σιγά σιγά. Θα βλέπουμε τέτοια 2-4. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει με φρενήρι ρυθμό. Το μαλάμπρο σου για 3, το πρώτο τρίποντο δεν θα έρθει. Άστοχο από την κορυφή. Θα με αρχίσει, η οποία είναι 8. Μάκης μέσα στη ρακέτα, θα κερδίζει το πρώτο φάουλ στη βραδιά από το Χαρμάνα. Μιχτουνάκος Καρλ Μποσιακοβίδης, ο οποίος έχει ξεκινήσει ως βασικός, ο πρώην πλέον παίκτης των MNP στην περσινή χειμερινή σεζόν που τέλειωσε πριν από μια εβδομάδα. Με το αριστερό τώρα θα μπει ένα ακόμα καλάθι. Καμψολίδη, 2-6. Στο λαού. Είναι κάτι σαν σκρίνο στο Μολάμπρο. Ο Ράγκας έχει ξεκινήσει ως βασικός. Θα αφήσει την πάλη στο καλάθι, έβαλε πλάτη. Κομίσε το ειδικό του αντίπαλο. Τον Λιχορνάκο και τον κέρδισε. Οι ομάδες έχουν ζεσταθεί, ενδεχομένως επειδή είναι summer. Καταλαβαίνετε το συσχετισμό. Deflection τώρα από τον Εγωβίδη. Κάθε που πήγε να βγάλει. Στόνι Εγωβίδη δηλαδή. Μιχτουνάκος πάει και πάλι μέσα στη ρακέτα. Εγωβίδη στα 11. Θα παίξει τις τρίπλες και τα καταφέρνει τον Σαμαλάμπρο. Μιχτουνάκος καλό πάση γέμι στα 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστεί ο άλλος παίκτης στον MMP. Ένα jump shoot στο κοντινόρο που τελείωνε ο χρόνος της επίθεσης. 4-8. Νικολάου. Ξεκίνεται μέσα στη ρακέτα και παίρνει την μπάλα από τα Χαρμάνας. Κινηθεί καλά από τον προσεκτικό αντίπαλο. Πραγματικά οπότε έβγαλε μια πάσα στα 10 δευτερόλεπτα. Θα πάρει ένα screen από τον Τράγκοβιτς και θα εκτελέσει πίσω από τον Μολάμπρο. Είναι άστοχος. Τράγκοβιτς με δυτικό rebound και θα προσπαθήσει να βάλει ένα ακόμα καλά. Θα κερδίσει το foul. Κερδίσει τον Αποστολίδη και έχουμε τις πρώτες βολές στο παιχνίδι. Κρίμα για κρίμα. Summer Kings, πολλά υποσχόμενο όνομα και άκρος καλοκαιρινό. Όπως είπαμε, είχε συνέλθει. Έστοχος στην πρώτη. Τον Άσκας. Άστοχος δεύτερη, μία στις δύο από τον πιλό των Bucks. Κόλλη πάνω του Φαρμάκη. Και μέσα σαν οδός τροτήρας στο πλάνι είναι άστοχος. Δεν τρέχει κάτι για φάουλ. Δεν το πήρε. Στο Μολάμπρος. Στα 18. Δεν πήρε, πήγε να κλέψει ο Νομίδης. Δεν κατάφερε στην κορυφή σου, για 3 έκανε μια προσπίση για πάσα με ταμπλό. Δεν θα έρθει το τρίποντο αυτή τη φορά. Από τον Δεμίρη. Το μάχης ένα jump shot airball. Αμυντικό rebound. Το Μολάμπρος θέλει να τρέξει, έχει απέναντι τον προσωπικό τύπολο. Ο οποίος παίζει πολύ καλή άμυνα, επιθετικό rebound και καλά του Δεμίρη, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση. Τα 8. Τα 5 πόντι μόλις το πρώτο 3 λεπτό. Πλάν. Μιχτουνάκος. Καλό μας είναι ο Ευαγγελίδης. Στα 11. Μέσα βρήκε μερικός ρήγμα και μερικός δημιούργησε. Κόπηκε καθαρά από τον ψηλό των Bucks. Στο Μολάμπρος. Μολάμπρος. Για 3 από τη γωνία, άστοχο. Στον Νικολάου, ο Καπλάν δεν ήταν ακριβώς πάνω του, αλλά δεν το πλήρωσε. Τώρα τρέχει μία ακόμα φορά ο Μιχτουνάκος και φάουλ θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Αυτό έχει πέσει στο Χαρμάνα. Έχουμε την πρώτη αλλαγή στη βραδιά. Τώρα σε περνάει εκτός ο Θαλμίδης στη θέση του. Αυτός έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην regular season αλλά και στα playoffs των Βρασίνων.
σε ένα βαθμό δέχτη. Όλες οι δουλειές να γίνονται. Είχε βγάλει μια πάρα πολύ φιλόδοξη πάσα στο Μαλάμπρος. Δεν κατάφερε μέσα στη ρεγέτα να τη συγκρατήσει ο Σαμίδης. Μία στις δύο βολές. Προηγουμένως του πλάνου. 18, πάει να παίξει μόνο στο Πετρικολάου, ο οποίος του έκλεψε την μπάλα, του πήρε την κουκιά μέσα από το στόμα στην κυριολεξία σχεδόν. Σαλμίδης μέχρι μέσα, άστοχος! Σαλμίδης. Σαν υπέροχο, απίστευτο team work από τους Kings. Αυτοκρατορικό θα έλεγε κανείς. 7-11. Καλή άμπρος από τον Λιγοβίδη, στο Μαλάμπρος. Ο Σαλμίδης έδωσε ένα σκρίν, έχει ξεχυστεί στη θύμα στις τριγιώτες, 4 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα, στο Μαλάμπρος πρέπει να βγάλει το φύγιο από την τρύπα, θα πάρει ένα τρίποντο έχοντας το πελευθερωθεί. Επαρκώς άστοχος, Λιγοβίδη στο rebound. Στην πάση του Καπλάν, της έχει ξεκινήσει ιδιαίτερα ο Ρεξάτος. Έχει μέσα ο Ιακοβίδης, θα κερδίσει, δεν με μυρί. Γεγονός ότι αυτός χρησιμοποίησε πολύ σωστά το κορμί του. Νικολάου. Μάνας. Κάτι μάτι θα γυρίσει. Παραλίγο το καλάθι και φάουλ. Χαρακτηριστική προφασμή του Λίγου Βρασίνων. Έχουμε την πρώτη αλλαγή και για τους Kings και μία ακόμα για τους Bucks. Νίκο περνάει εντός στο φαρμάκι. Και ο Δεμίδης περνάει εκτός. Φίλοι στη θέση του. Στην πανέλα του Μπάτσλερ. Αν γίνει κάποιο μπασκετικό έγκλημα, αυτός θα έχει κάνει. Αυτός θα έχει κάνει. Γιατί ο Μπάτσλερ το έκανε. Παίξω για τους Kings. Πλάν, και σε ρόλο οργανωτή. Νικοβίδης. Μέσα ωραίο, ωραία κίνηση. Αλλά δεν θα κερδίσει, δεν θα βάλει το κανάλι του Λεμονάκος. Θα αρκεστεί σε δύο ακόμα βολές. Μία ακόμα αλλαγή για τους Kings. Μετά το γεγονός ότι έχουν μόλις 8 παίκτες στη διάθεσή τους. Ιδιαίτερα δραστήριοι στις αλλαγές τους μέχρι στιγμής. Έχουμε συμπληρώσει το πρώτο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Ο Λάκος περνάει εντός και στο Καπλάν. Στο μεταξύ έστωχος στην πρώτη πρώτη ο Λάκος. Και μία ακόμα αλλαγή. Για τους Kings. Μάκος περνάει αυτή τη φορά εκτός, καθέρισε εντός. Στο Μαλάμπρος, Φερμάνας κάνει τον deny, βγήκε η άμυνα μερικός του Νίκο, ο οποίος βγήκε μπροστά από τον Φερμάνα, ο οποίος ενδέχεται να τροφοδοτηθεί πολλές φορές και απόψε. Στο Μαλάμπρος την επαναφορά στα 13, Φερμάνας. Λουσίος Σιφίδης για 3 στα Μαλάμπρος, με ταμπλό από τη γωνία, άστοχος. Ταμπλό και σύντερο και εκτός. Ο Σιφίδης πήγε το κλέψιμο, είχε για το φάουλ στο Μαλάμπρος. Θα περάσει ανάμεσα στις δύο, βγάλε μια πάσα στην γωνία ο Ιακοβίδης. Συγκρατεί μέσα στη ρακέτα, θα γυρίσει. Άστοχος όμως ο Λιάκος. Ο Μαλάμπρος περνάει εκτός. Κυρδόπλος στη θέση του, ο οποίος παίρνει και την μπάλα. Με το που μπήκε. Ο Μάνας, το 15. Δόχτος, άντυπα, Νικοβίδης. Ένα jump shoot, άστοχο, Αντωνιάκο. Αλλά επιθετικό rebound από τον Αντωνίδη, ο οποίος λέει bad way, there's more στην επίθεσή μας. 11 δευτερόλεπτα, Νικοβίδης στέκεται, άλλαξε απόφαση στον αέρα, πήγε να βγάλει μια πάσα στο συμπαίκτη, στο κατέρι, ο οποίος ήταν ανεκτισμένος ανάμεσα από δύο. Από τη γωνία σου για 3 σεγόντες βρεθεί ελεύθερος άστοχος. Ντόπλος γυρίζει πάσα σε πολλούς παίκτες του πολύ γρήγορα.
μπάλα στα 4 δευτερόλεπτα, θα πάρει το τρίποντο, αν και δεν είναι η φυσική του θέση, η κορυφή. Τι ώρα θα χαρώγει για την επίθεση των Bucks, άσκοπος, Νικοβίδης. Και είναι προσκρίνα, αλλά δεν θα πάρει την μπάλα ο Λιάκος. Θα έχει σχεδόν σε όλους τους παίκτες, εκτός από αυτόν η μπάλα, αλλά στο κατέβει δεν θα πάει. Θα να συγκρατήσει τελικά παρά την πίεση του χαοτικό αλλά όμορφο συνάμα το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Κυριδόπουλος, ανεβαίνει για να δώσει ένα σκύνο Χαρμάνας. Προσπαθεί τώρα πάνω του, θα 6 δευτερόλεπτα. 4, μια μαξιμούδα στην γωνία Χαρμάνας, η έξτρα πάσα σου για 3 στη λήξη του χρόνου, άστοχο. Μαρκαρισμένο τρίπο το προσπαθεί, αλλά υπάρχει θετικό ριμπάντο το Χαρμάνα γυρίσει κάτω το πλαισίου πικό το αντίπαλο. Το κερδίσει. Και αντίπαλο ήταν τέτοιο, θα πετύχει ένα δύσκολο καλάθι 10-15. Ο Πατάκος έχει σηκωθεί από τον πάγκο, τον Bucks. Σιφίδης, deflection. Deflection, Σιφίδης. Συγκρατεί. 2,5 ακόμα λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σιφίδης, και λύσει το foul. Δύο βολές. Δημήτρης Τράσκας λοιπόν από Μυρκυράκη. Στο στην πρώτη για την 15. Θα ξέρει στην εντεύθυνση. 12-15. Διαφορά στο τρίποντο. Νικοβίδης. Να έχω μέσα και θα πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. Αποστολίδης. 12-17. Έβαλε σωστά τα χέρια του στην μπάλα και έκλεψε προς τη μήνη. Έβαλε την μπάλα εκτός ο Νικοβίδης. Λιδόπλος παραφέρει. Παλμίδης. Πατάκος στα 11. Τελευταίο 2 λεπτό. Στην πρώτη περίοδο, ο Σπυριδόπουλος στέκεται στον αέρα, απέναντι σε δύο παίκτες δύσκολο. Πήγε να σμπρώξει την μπάλα εκεί που ήταν ο Φαλμίδης, που είχε περάσει εκτέλου στον αγωνιστικό χώρο. Ο Δάκος πήγε το κλέψιμο, δεν τα κατάφερε. Οι παίκτες φωνάζει κάποιος ερωτηρητικά από τον πόντο του Μπακς. Πήγε το κλέψιμο ο Φαλμίδης για το overplay stamina σου για 3. Έχει βρεθεί ελεύθερος, αλλά δεν θα το εκμεταλλευτεί σε πρώτη φάση του Ντάξιου Νιακοβίδης. Υπάρχει επιθετικό rebound στον Νίκο. Το δευτερόλεπτα, δύο παίκτες πάνω του. Παίρνει τον ελεύθερο, τον βρήκε ένα jump shoot από το κατέρι. Άστοχος, αμυντικό rebound τον Φαλμίδη. Να πω ένα φάουλ να δώσουν ακόμα οι δύο ομάδες του για 3. Έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Έστω και με αυτόν τον τρόπο ήρθε το τρίποντο. 15-17. Χαμόγελα τον πάγκο των Bucks και δικαιολογημένα. Έχουμε ένα φάουλ να δώσουμε, λέει κάποιος. Σωστά. Κουβίδης. Να βγει μια. Στο κρεμαστή πάσα μέσα στη ρακέτα βγήκε και κατέρισε πολύ στην γωνία. Που εκεί επιτίθεται κατά μέτωπο και πάλι είναι άστοχος. Σου είχε στο επιθετικό rebound ο Αποστολίδης και πάλι άστοχος. Αμυντικό rebound ο Φαλμίδης. Για να δούμε αν θέλει να παίξει. Σιδόπουλος. Αλέξ, ωραία. Πάμε χρήση. Όχι. Όχι, δεν μετράει σήμερα με τώρα. Σηκώθηκαν από τον πάγκο των Bucks. Αντιτίθεται στην απόφαση των δύο refs. Έχει το φάουλ, αλλά είναι χαμηλά. Εντάξει, δεν αναφορά. Σιδόπουλος για τρεις από την γωνία στο βοκάρι του εισαγωγικών, κλεισμένο ασφυκτικά. Θα εκμεταλλευτεί τη συγκυρία ο Νίκο που συγκρατεί. Νέκος. Ο Κουβίδης πέρασε ανάμεσα από δύο δύσκολη προσπάθεια απέναντι και σε τρίτο παίκτη βρήκε στο διάβα του. Άστοχος, τελευταία επίθεση. Πρακτικά όλοι για τους Bucks. Καυτή πάσα μέσα στη ρακέτα. Αέρινος μέχρι μέσα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Σπυριδόπουλος. 10 δευτερόλεπτα για τους Kings. 17 όλα. Κουβίδης τρέχει, καυτή πάσα ανάμεσα από δύο παίκτες. Δεν φεύγει το καλάθι όμως από τον Κατέρι. Θετικό rebound. Παραλίγο καλάθι και φάουλ. Έχουμε ζεσταθεί για τα καλάθι στον Ικαρίνα. Έχουμε πάρει φωτιά. Δύο βολές. Εκτελέσει ο Αποστολίδης.
το ρολόι λέει στον Πάγκο Σπυριδόπουλος, από τον οποίο το ασκείται η κριτική. 17-18, έζομαι στην πρώτη, ο Χρυσολίδης. Άσχομαι στη δεύτερη, στην δικό rebound προς την δεν θα μετρούσε και να έπαιρνε, θα ήταν εκπρόθεσμο. 17-18 λοιπόν, σε ένα πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον πρώτο δεκάλεπτο, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρεμιέρα στη Θεσσαλονικαρίνα για το Summer. Μας είπα εξαλλονικά λίγη. 17-18, derby μέχρι στιγμής οι Bucks έχουν καταφέρει να ρίξουν τη διαφορά στον έναν πόντο. Είχαν ξεκινήσει πολύ δυναμικά οι Kings με τον Καπλάν πρωτίστως να δίνει το έναυσμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στην αναμέτρηση, στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα η πρεμιέρα. Πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks. Θα τα ακούσετε ξεκινήσει ο βασικός με κι άλλον παίκτη χωρίς πανέλα. Πάρει, έχει πάει να γυρίσει ανάμεσα από δύο, κόπηκε. Για τρεις, θα πληγωνεί άστοχο. Σπυρόπλο, αμυντικό rebound. Μέχρι μέσα και πάλι αέρινος θα αστοχίσει όμως. Παραλίγο να μπει και αυτό. Λάου. Για τρεις από τη γωνία, έχοντας βρεθεί ελεύθερος άστοχος. Σπύρις προηγουμένως. Ο Νάκος δεν καταφέρει να αστοχίσει το lay-up. Πλάν, πίσω έχει επανέλθει. Ο Λάκος βγήκε από το screen, δεν θα πάρει την μπάλα. Ο Μάκης θα πάρει την κορυφή. Μέχρι τώρα ο Λάκος δεν έμεινε παραπονεμένος. Για τρεις, άστοχος. Λάκος, πολύ ψηλά και αμυντικό rebound. Ζόμπλος. Πάσα στα 13. Ο Λάκος ένα jump shoot. Μερικός ελεύθερος έντοχος. Κατά χείρο κρυβούμενος από τον Μάκο Μπαντ. 19-18. Πλάν. Τιγού. Τονάκος. Καλιά. Στην άμυνα έκανε το φάουλ ο Παντάκος. Στον Φαρμάκη λίγο πριν αυτός πάρει την μπάλα, έχω την εντύπωση. Πλάν μέχρι μέσα στέκεται. Αστόχησε, έπαιξε καλή άμυνα από τον αντίπαλος. Πάλι φαουλό, φρέμπερ και σικάριος, Παντάκος. Μέσα ένα running floater, απέναντι σε ψηλότερο αντίπαλο άσταχος του Σπυριδόπουλου. Συνδικό rebound από τον ίδιο ανάποδο, λέει άσταχος. Και είναι έκτοχος, 21-18. Φτάνω. Νέκος. Στα 11, θες τι πάσα ωραία μέσα από την κλειδαρότρυπα της απέναντι άμυνας. Έχω συγκράτησε. Έχω πάλι για δύο βολές. Αντώνη, με τη μαύρη και την πράσινη εκεί είναι. Πράσινη το 15, με τη μαύρη το 10. 10. Ωραίος, ευχαριστώ. Στην 2-18 έφτωχος στην δεύτερη. Καλώς. Ζόμπλος πέσει καλή άμυνα, ο Καπλάν παραλίγο να κλέψει και πάλι. Μπει 24 αντί για 14. Την παίρνουν αυτά. Λογικά στα 10 δευτερόλεπτα θα τελειώσει. Μέχρι μέσα. Καπλάν. Τρίπλες, στέκεται. Τρομακτική προσπάθεια είναι άστοχος όμως, επιθετικό rebound. Και καλά από τον Λιάκο. Μετά δείξει και πάλι φάουλ. Μιλόπουλος. Πάσα Αλβάνης. Τα 14, έχει πηγεί από 2, πάλι Σπυριδόπουλος. Στάζει τις επιλογές του, έχει επιλογές. Κύριας Πατάκος.
μείωσε, αλλά θα το πάρει συγκρατή την μπάλα, αλλά όχι την κατοχή. Ήταν σχεδόν καταδικασμένη αυτή η κίνηση. Δεν μπόρεσε να σκριτήσει σε πρώτη φάση ο Ιωσήτης. Να μάθουμε μια φάση που δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Έχουμε αλλαγές. Ο Σπίτης και ο Παράκος περνάνε εκτός στα Μολάβος και πράσκα στις θέσεις τους. Χαμηλώνει τώρα το σήμα των Bucks. Καλό θα περάσει εκτός. Ωραίο voice crack. Ήψε σε πόδι αντιπάλου. Ο Κρυσνάκος στην επαναφορά Καπλάν. Διάκος στα 12. Από δύο Καπλάν θα πάρει τρίποντο, είναι και αυτό στο ρεπερτοριό του. Δεν το πάρει. Σε πρώτη φάση θα το πάρει σε δεύτερη. Στα 6 δευτερόλεπτα άστοχος θα μολάβει στο αμυντικό rebound. Είναι που παίκτης να διεκδικεί ενεργά το επιθετικό από την ομάδα των Kings. Μέσα στη πάσα τον κύριο σου για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος στο μολάβει στο αμυντικό rebound ανάμεσα σε 2. Θα αρχιστεί σε 2 βολές. Τράσκας. Ο Νικολάου τα έβαλε λίγο με το ξύλινο ανύψωμα του Λιπέδου, του κλειστού του Σανκαρίνα. Θα περάσει εδώ για να δούμε αν θα δέψει τον εκνευρισμό του σε πόντους ή σε κάτι θετικό για την ομάδα του. Εύστοχος στο μεταξύ στην πρώτη βολή ο Τράσκας. Στους δεύτερη μία στους δύο. Μοιράζει λέει ο Πατάκος, παίκτες. Μάκης. Μιλάτε τώρα στα 18. Στα 18 έχουν περάσει 6 δευτερόλεπτα και το αναφέρω γιατί κινείται τόσο γρήγορα το παιχνίδι και κέρδισε ένα ακόμα φάουλ ο Καπλάν. Θα μπάνει αυτή τη φορά. Έχει κρυφτεί. Άστοχος και στη δεύτερη μπάλα μπήκε και βγήκε. Θα βάζει λίγο τον εαυτό του. 3-1 τα ομαδικά, 24-21 παραμένει. Τράσκας ζήτησε και κράτησε τον Νικολάου. Θα παίρνει για να δώσει ένα σκρίνο ο Αλμπάνης, το έκανε. Ο Μυρικές μάχες έχει πέσει κάτω. Θα σου πήγω στον τύπονο του Νικολάου. Έπειτα από μια προσποίηση κόπηκε από παίκτη που ήρθε ως βοήθεια. Ο Αλμπάνης μέσα στη ρακέτα. Ήταν μια λάθος πάσα. Βγήκε η άμυνα για τους Kings. Πάμε. Ο Κουπίδης μέσα στη ρακέτα ζήτησε και πήρε. Θέλεις για να δούμε μια ακόμα ομυρική μάχη, όχι. Ο Μάκης ενδεχομένως θα έπαιρνε και το τρίποντο αν είχε πιάσει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Καπλάν, παίρνει ένα σκέρα από το φαρμάκι για να το επιστρέψει την μπάλα, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ. Ο Μύρης περνάει εντός, θέση του Αργύρα. Νικοπίδης. Πάσα πήγε να βγάλει μέσα στη ρακέτα. Πήγε στο πόδι του Σαμολάμπρου και βγήκε εκτός. Σετάν. Ο Νικολάου έπαιξε δυνατή άμυνα σου. Από μακριά εύστοχο από τον Μονάκο. Με αυτόν τον δίποτο. 4-23. Σαμολάμπρος προσπαθεί να χάσει πάλι. Κάνει πέρα και συγκράτησε τον Νικολάου. Από την ακρίβεια βγάλε μια λάθος πάσα τώρα, 1-2 ενός, για να δούμε. Είναι πιο γρήγορος από τον Δεμίδη. Τον περνάει ο Πολυκουνάκος και σκοράρει για μια ακόμα φορά. 24-25. Με τη συγκλήρωση 15 αγωνιστικών λεπτών για να μέτρηση. Τράσκα. Το Νικολάου, η μπάλα θα περάσει εκτός. Φερμάνας στη θέση του Αλμπάνη. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι Bucks. Έχουν 3 ακόμα να δώσουν οι Kings. Ο Μολάμπρος. Στη γωνία και από τη γωνία ο Δημήρης. Μέχρι μέσα καλάθι και φάουλ του Τράσκα. Τρεις
δεν έχει την κατάλληλη ενδυμασία, οπότε η αντίληψη δεν έχει δυο μας σημαντικές απόψεις. Εμείς ο οποίος δίνει και οδηγίες στους συμπαίκτες του και του ποιους παίκτες να πάνε στο αμυντικό του σύστημα. Ο Παρμάκης περνάει στον πάγκο. Μπρε από 50 χρόνια, απλώς εγώ τώρα είπα. Έστω ότι ζητήσει πολύ ο Στράσκας, έμεσο τρίποντο. Μονάκος. Είναι ένα screen που περάσει εκτρέμου στον αγωνιστικό χώρο. Βίλης. Όταν έμεσο ποδί πήγε να βγάλει μια πάσα δύσκολη, δεν καταφέρνει να πήγε το πλάν. Λάθος πάσα για τους Kings και χειροκροτήματα και από τους δύο πάγκους. Καθαρνητικά από τους Kings για την άμυνα που βγήκε από τους πάγκους. Ο Μύρης. Ήξε το Σάιρα, τζάμπζου, τέστοχο. Μπάλα να πήρησε στη βάση της Στεφάνης, έβαλε σαν το κορμί του απέναντι στον Πολυθονάκο. Νότσι μακριά, χωρίς φάουλ, κανονικά. Η κουβίδη συστέγεται, κόπηκε από τον Τράσκο, ο οποίος δίνεται ως βοήθεια. Ο Λάμπρος. Και συγκίνησε ο Δημήτρης άνοδος τροπτήρας ανάμεσα σε δύο. Κόμπηκε όμως, έχει συγκρατήσει την μπάλα. Κατά Νικολάου Ζουμπιά, τρεις είναι άστοχος στην Αναμπουπούλα. Ο Λίκος δεν χάρη και άλλα. Υπάρχει και δικό εμπάουλ και φάουλ. Στον Δημήρη. Τον οποίο συγκριτεί στον Κατέρι. Είναι για δύο βολές. Έχουμε το πρώτο time out. Στην αναμέτρηση που θα λέσει οι Kings. 3.43 και τη λήξη της δεύτερης περίοδου στην επόμενη της δήλωση του πρώτου μισού στην πρεμιέρα της Master και γενικά του Summer League στο Μεσικά της Salonica League. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε επιστρέψει και μια ακόμα φορά στη Sonic Arena έπειτα από το πρώτο time out της βραδιάς στην πρεμιέρα, η οποία και τι δεν έχει πραγματικά. Θα μείνει στο σημείο στο οποίο και λίγο λες ο Δημήρης που έφτασε στην πρώτη. Ένα στα 12 τρίποντα οι Bucks. Δεν στα 5 οι Kings. Οι Bucks έχουν κυνηγήσει αρκετά το τρίποντα και δεν τους έχει βγει μέχρι στιγμής. Δηλαδή, σας περνάει εκτός Σαλβίδης στη θέση του. Με ένα ημίψιλο σχήμα τώρα η Bucks έχει αποτελεσματωθεί επαρκώς η άμυνά τους μέσα στην αγέτα εφέλα αυνή και παίρνει την μπάλα και σκοράρει ο Ιακωβίδης. Ο Λάμπρος παίρνει τον Καπνάλο, ο οποίος παίζει καλή άμυνα για μία ακόμα φορά, έχει κάνει το φάουλ αυτή τη φορά. Παίζει πολλές φορές στα όρια του φάουλ, τώρα χρειώθηκε με ένα. Πάμε πάλι στα 12, έκανε μια προσπίση, πάει μόνος μέχρι μέσα, πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, πρέπει να πλάνει, είναι άστοχος. Ενδεχομένως πήγε να πάρει και το φάουλο για τον Bucks. Στον εφηβιασμό τώρα οι Kings, 3-2-2, δεν καταφέρει να βγει. Παλμίδης, 3-2-2 τώρα στην άλλη πλευρά, είναι έστοχος, post to post. Έχει βρεθεί ακροβολισμένος στην αριστερή γωνία, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε και στιγμός δεν πήρε το τρίποντο ο Λάμπρος. Είναι εμψυχώς ο πάγκος των Bucks. Παίκτες μέσα στο παρκέ, μέχρι μέσα να δώσει να κάνει το ανάποδο, λέει, δεν τα έκανε όμως, δεν τα επέλεξε. Μάγκος, έγινε μια πάσα και είχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο των Bucks. Για τρεις θα το πάρει στην κίνηση και είναι έντονος ο Σταμολάβρος. 36-27. Μιλάμε για το voice crack του αιώνα. Προηγουμένως, ο Καπλάν δεν θέλει να το αφήσει έτσι, θα κερδίζει το φάουλ. Εκπαιδεύει τον Χατζηνικολάου. Η φορά έχει αγγίξει τους 9 πόντους για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Είναι υπέρ των Bucks. Ο Χατζηνικολάου περνάει στον πάγκο. Στην μεταξύ Καπλάν έρθαμε στην πρώτη. Γύρωσε εις πέρας εντός. Θα είναι έτσι η δεύτερη. 36-29, διαφορά στους 7. Το Μολάμπρος. Σαλμίδης ανεβαίνει ψηλά. Είναι ένα σκρίνι που βάζει δίδοντα από τον Μολάμπρος.
σειρά. Αυτή η πάσα πήγε να βγάλει την ενοησία μεταξύ αυτού και του Σαμπουλάβρου, ο οποίος παίζει πολύ καλή άμυνα, κυνηγάει τον Ιακωβίδη. Και μέσα έχει κερδίσει το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Καποτολίδη. Έχει κερδίσει το φάουλ, καλάθι και φάουλ. Λίγο σαν τσιμπλή τα είπα στην τελευταία φάση, δεν πειράζει, συνεννοηθήκαμε. 36-31. Αυτό δεν μπήκε η βολή με τον ίδιο τρόπο που μπήκε η πρώτη προηγούμενη στην Καμπλάν. Τώρα έχει πέσει 5, ένα μικρό 0-4 σε Λίγον Κίνγκς. Για 3 έχει γλυκαθεί από το προηγούμενο, είναι άστοχος από το τρόπο που λάμπρος. Το πόλι μπάκι θέλει να τρέξει ο Ιακουβίδης, ο οποίος είναι να βγάλει μια πάσα στα τυφλά εκεί που περίμενε να έχει ξεκινηθεί η Καμπλάν. Πράγμα το οποίο δεν είχε κάνει. Νίκο περνάει τώρα στη θέση του Λάβρος. Λίδης, Ζηράς. Είχε πάρει ένα σκέφτο Χαρμάνα, θα το επιστρέψει τώρα την πάρα στο δεύτερο. Η βάση έπαιξε καλή άμυνα. Κορυφή ο Καθέρης, βγήκε το πικερόλ, αλλά το καλάθι δεν ήρθε. Ο Χαρμάνας καθή πάσα τώρα σαν λόδος τορτήρας. Μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια. Τον Ιακωβίδη απέναντι σε ψηλότερο παίκτη στο Δημήτρη. Στα 11 δευτερόλεπτα, μέσα πέρασε ανάμεσα από 2 από 3 σχεδόν. Έβγαλε μια πάσα στη γωνία ο Παπαλιθινάκος, άστοχος. Μίγου, στο Μολάμπρος. Φλέξιον, μπάλα έχει πάει. Έπειτα από την παρέμβαση του Κοντέρη. Κυράς την παραφορά. Ορμάνας, Δεμίρης. Κυράς, πάει από το baseline, γίνα μια σκεστή πάσα. Από 2 παίκτες στο Χαρμάνα. 3-1-2 ενώ τώρα στο άμεσο ζούμε σκαστή πάσα, ωραίο τίμιο θα ολοκληρωθεί, όχι! Δεν κατάφερε να σκοράρει ο Νίκου. Ο Μάνας, θα μολά μπροστού για 3, έχω τον βρεθεί ελεύθερος του πάλι, είναι άσχοχος αμυντικό rebound. Στον Αποστολίδη το χαοτικό παιχνίδι έχει επανέλθει, 33 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Έχει μέσα μόνος του coast to coast, εύστοχος. Αποστολίδη. 36-23, η διαφορά έχει ακουμπήσει τους 9 και τώρα είναι στους 3. Από όταν έχει ακουμπήσει τους 9 δεν έχουν σκοράρει ακόμα οι Bucks. 10 δευτερόλεπτα έχουν 3,5 δευτερόλεπτα εάν ολοκληρωθεί η επίθεση των Bucks. Θα πολλά μπροστά να βάλει μια πάσα, υπάρχει deflection, πάρα πολλά χέρια στις μπάλες. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού 6 από τα 9,5 απομένουν για την επίθεση των Bucks. Πάνω στη γωνία, 3 δευτερόλεπτα τώρα έχει, πάει μέχρι μέσα και από 3, αμυντικό rebound, 2 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Το λίγο το ξέρει, το σουτάρει. Άστοχος. Το τελευταίο σουτ, είμαι σίγουρος άμα ήταν πρόθεσμο ή πρόθεσμο όπως την άρχη δεν μπήκε. Τελικό σκορ λοιπόν, πρώτου μισού 36-33 και το derby καλά κρατήσει στη Sonic Arena. Στην πρεμιέρα, στο πρώτο παιχνίδι για την... Μάστερ του Σάμερ. Στο συν 3 οι Bucks έχουν μέχρι τα σκαμπανεβάσματα και στο ρυθμό και στο σκορ και στο τέμπο και στα πάντα θέλω ότι γουστάρετε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Πάμε για το καθιερωμένο δραματικό zoom out από το σκορ. Έναρξη της τρίτης περίοδου στην πρεμιέρα του Σάμερ. Το μόνο 50.000 ευρώ αυτό. Πρώτη για παιχνίδι για τους Kings. Λοιπόν, μέσα στη ρακέτα ένα χωριστικό δεν θα δικαιώσει σε πρώτη φάση ούτε σε δεύτερη καθώς δεν πήρε το κλειστό του φάου παρά την προσπάθειά του Κυλιάκο. Ζόπλος για την baseline, δεν θα πάρει τον τρίποντο η Σφίδη, το σκέφτει όμως του για 3 άσχο στη βάση της Στεφάνης στην Αργυρά. Αμυντικό ρυμπάνω του Κορμάκη. Κυλιάκος. Νικού, ποιος έχει ξεκινήσει στην τρίτη περίοδο. Αυτή η πάσα, πώς βγήκε αυτή η πάσα, δεν θα πει το καλό. Τι έγινε μόλις τώρα, πώς βγήκε αυτό από τον Λιάκο, οκ. 36-35. Ακόμα πιο κοντά. Οι Kings, παρακαλώ να κρύψει την μπάλα προηγουμένως στο Καμπλάν. Γυράς, αυτή η πάσα, τρίπλα. Ρωμάνας έχει Kings, λύση από 2. Και διεισδύσει, υπάρχουν 3 δευτερόλεπτα. Τον Αλμπάνι. Καπλάν. 17. Λίδης
παίχνει μέσα μόνος του, μία ακόμα προσωπική ενέργεια. 36-37. Δόγλος. Καλό Πασιγέμι, έχει βρεθεί και πάλι ελεύθερος, θα πάρει και πάλι το τρίποντο. Είναι εύστοχος αυτή τη φορά. Μεγάλη ανάσα για τους Bucks. Το τρίποντο του Αρχινάου, οι οποίοι είχαν κολλήσει στους 36 πόντους εδώ και πολύ πολύ ώρα. 37, 36, 27, το 36, 37, 36, 0, 10 σερί οι Kings. Και με μέσα, αλλά έχασε μπάλα μέσα στο χέρι του Ιωσουφίδης. Πλάν. Καλύτερο ότι καταλάβει τι φάουλ που έχει χρειωθεί τον Αλβάνη. Τρία έχει αυτός. Αυτός έχει τρία. Ποιος. Τρίτο φάουλ του Αλβάνη. Φάουλ του Αλβάνη. Πάμε. 13, ζήτησε, αλλά δεν πάρει στη γωνία. Νίκου, λίγο μέσα στην τελευταία φαρμάκη και θα πάρει και το φάουλ. Δύο μηδέντα ομαδικά. Πάμε. Λίγο μας κολλίδι. Το 8. Με το baseline. Μια πάσα συγκρατεί με κάποιο τρόπο ανάμεσα από το 2 και βάζει και το καλάθι. Φαρμάκης. Βιλόπουλος. Στάθηκε μέσα στη ρεκέτα. Δεν έλυσε το φάουλ και έλυσε το φάουλ ο Αλμπάνης, ο οποίος είχε κλεισί από 3 παίκτες. Δεν έχει προτείς τον Νίκου. Πρώτο στο δεύτερο μισό για τους Kings και είναι για πολλές. Για τους Bucks, συγκεκριμένα για τον Αλμπάνη. Έχω στην πρώτη. Καλά ρε, ευχάριστο κλίμα για κρατήσεις το μπάκο του Μπακς. Σπαν. Η πάσα βρήκε, έχει πολύ καλή άμυνα ο Σπυρδόπουλος, αλλά ο Στολίδης πήρε την μπάλα και έχει πέσει κάτω. Δύο βολές, βάζει τον Αλμπάκη. Είναι το τέταρτο δικό του. Συνέβη υποβληθεί σε 15 άτομα, λέει, χαρακτηριστικά στον τον Μπακς. Ο Δάκος έχει περάσει τη θέση του. Ψηλός μπήκε, ψηλός βγήκε. Έχει στόχο στην πρώτη βολή. Ο Κωνσταντίνης. Στόχος στη δεύτερη. Δεν είπε καλά κρατήσει τον Ικαρίνα, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. 41 όλα, οι ομάδες στην απόλυτη ισορροπία, 7 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πατάκος, την κίνηση μέχρι μέσα, δύσκολη προσπάθεια από τον Ιωσήφιδη, επέτρεψε δύο παίκτες πάλι επιθετικό ριμπάντο του Χαρμάνα. Στην πάσα στους για 3, με ταμπλό άστοχος, Σπυριδόπουλος, το αμυντικό ριμπάντο του Ιωσήφιδη, στο γήπεδο. Πάει μέχρι μέσα, επέτρεψε 3 συνολικά παίκτες. Ο Λιάκος θα κερδίσει και αυτό το φάουλ. Για δύο βολές. Το ματσάκι λέει τα αναφερόμενος στο φάουλ του Μαρμάκης και έχει δίκιο. Στην δεξιά έφτασε ο Λιάκος στην πρώτη του βολή. Σπυριδόπουλος στο rebound. Θα έβαλε μία ακόμα άμυνα μερική. Μέρα έχει περάσει εκτός, 17 δευτερόλεπτα. Από τον Ninja, τον Kings, ο οποίος πάει σε κάθε μπάλα. Σχεδόν είτε άμεσα είτε έμεσα. Σε 3,
έρχεται από καλό πάση γκέι. Μάστοχος όμως εισιτήρης προς κάτω παίκτης των Bucks. Βρέθηκε, ανοιχνεύτηκε ο παίκτης. Ελεύθερος, ένα μακρινό. Σουτ έστοχο από το Βαρμάκι. Χωρίς να κυκλοφορήσει ιδιαίτερα η μπάλα στην επίθεση των Kings. 41-44. Έχουν επιστρέψει από το μείον 9 και βρίσκονται στο συν 3 οι Kings. Στην κυράση. Στα 12, δεν θα πάρει το τρίποντο. Μια σκαστή πάσα υπερβολικά χαμηλά. Δεν καταφέρει να συνεχίσει ο Σαρμάνας και έχει ζητηθεί time out από τον πάγκο των Bucks. Τον πολύ κόσμο από τον πάγκο των Bucks. 5.54 για την κλήρωση της τρίτης αγωνιστικής περιόδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο κλήρωση μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στον Καρίνα για μία ακόμα φορά. Όλα έτοιμα για να συνεχίσει εκ νέου το παιχνίδι έπειτα από το time out που είχαν καλέσει οι Bucks. Κάνω μια like. Εντύπωση ότι κάτι είπε με τον Αποστολή λίγο πριν ο δεύτερος του δώσει την μπάλα μέχρι μέσα δύσκολη προσπάθεια και πάλι άστοχος. Μύρις. Στην πάσα δράσεις καλό πάση γέμισε ο Διατρίς. Έχει βρεθεί ελεύθερος παίκτης, είναι άστοχος όμως στην τρίτοπλες από τη γωνία. Σουνάκος. Στο 18. Μέσα στην κράτησε στην πρώτη φάση, όχι σε δεύτερη όμως. Έκυψε Δημήρης. Κοντάκος. Στην weak side αρχινά σε να πάρει την πρώτη φάση. Απελευθερώθηκε ούτε στη δεύτερη φάση το τρίποντο. Δημήρης. Στα 12. Μάκης. Με δράση να δίνει την πάση. Όσο πάρει τώρα ο Μάκης την μπάλα. Δύσκολη προσπάθεια πέτα στο Βαρμάκη. Αμυντικό rebound. Στον Σουνάκο. Διορκή για αυτός με στη φερεγγέτα. Καπλάν. Βάκη σου για 3-14, άστοχος, πολύ ψηλά και το επιθετικό rebound το πήρε. Κρατήσει σταθερό. Φουνάκος, μία δευτερόλεπτα. Για 2 Βαρμάκης, άστοχος, αμυντικό rebound. Βίρι, υπήρχε προηγουμένως για μαρτυρία από τον πάγκο τον Βάκη για 3 δευτερόλεπτα. Στην στάση του Φουνάκου. Ρε Σταυρωτή, μέσα στη ρακέτα, αλλά θα χάσει τελικά την μπάλα του Βαρμάκη, η ομάδα του. Ο Λάμπρος ετοιμάζεται να περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο μετά βάρα σε τι ώρα. Θέση του Σπυριδόπουλου και ο Φαρμάκης περνάει εκτός. Καθαίρει στη θέση του. Για τρεις ο Λάμπρος με το που πήρε την μπάλα, έτσι στόχισε. Αυτό λέγεται μαχητικό θράσος που μόλις είδαμε κυρίες και κύριοι. 44 όλα. Ένα από ιστορία επαναλαμβάνεται, πάλι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. 4 έχουν οι Bucks και ένα έχουν κάνει μέχρι την τρίτη περίοδο οι Kings. Υπόγειο λέει από τώρα είναι άστοχο από τον Βουλισσονάκο. Ο Μλάμπρος. Μυρίς, Μονάκος. Βάνι Δεμίρης στο 13. Ανεβαίνει για να δώσει ένα σημείο Τράσκας που πήγε να πάει αντίθετα από το screen. Μυρίς πήγε να πάει αντίθετα. Αυτό έγινε όντως. Άλλα και κατοχής. Πλάν. Έχει το στις σταυρωτές, στέκεται στον αέρα, εκτελεί και είναι εύστοχο. 44-46 μπροστά και πάλι Kings. Μύρις. Ο Λαμπρός. Λίγο το σκρίνο, γυρνά στο φάρι, Τράσκας. Από την έκφραση του προσώπου του δεν περιμένει να πάρει την μπάλα με την εντύπωση. Για να δούμε αν υπάρχει τζάμπολ, όχι! Έβγαλε μια πάσα έχοντας συγκρατήσει έπειτα από μυρική μάχη ο Καθέρης, αλλά πήγε σε κέντρο αντιπάλου στα 18 δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα Πατάκος. Απέναντι σε δύο, όπου και άλλα με φόρμα, δύο πολλές αμέσως στο κέντρο του κέντρου. Ωραία πάσα από τον Ερντινά. Το Eminem δεν το κάνει πίσω τέτοιο παιχνίδι. Δεν το μιλάμε πάρα πολύ γρήγορα. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα σε πολύ πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η Μνήτης έχει περάσει εντός, καπλάνσης στον πάγκο. Όπως έχει κινηθεί προς τον πάγκο του, κάτι λέει. Έφτωχος στον Πατάκο στην πρώτη. Στη 46 όλα. 2 ακόμα φάουλ εδώ στην Kings. Στολίδης. Πήρε μια πάσα, πέρυσι έβγαλε. Σου διακρίσε έξω από τον Λιάκο.
Για να δούμε αν θα κυνηγήσουν τον τρίποντο το παιχνίδι τους και οι Kings. 46-49 προς το παρόν. Πολλά μπρος. Για τρεις στέκεται και εκτελεί μέσα και αυτό! 49 όλα! Συγκλόπιτος, λιγάκι βλέπεις, ωραίο. Έχει μέσα σαν όλος τροτήρας και πάλι ο ίδιος επιθετικό rebound. Στολίδης και καλάθι! 49-51! Τι μάχη ήταν αυτή μέσα στη ρακέτα, σαν μαλάμπρος. Από τον Πατάκο, ένα running floater θα τον δικαιώσει. Καλώς την μπάλα να πήρησε στην βάση της Στεφάνης. 51 όλα, μία ακόμα ισοπαλία. Δεν λέει να τελειώσει το παιχνίδι, δεν λέει να δείξει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Στο διατρής άστοχο από τον Πιθονάκο. Υπηρετικό rebound. Τον Πετολίδη θα σμπρώξει με τη μία την μπάλα του Πιθονάκος. Νικοπίδης. Και εμείς το φάλο που ήταν η κυρά. Βγήκε το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι σήμερα με το ρεφ. Σαλμίδης πρέπει να έχει θέση του Πατάκου. Νίκος πετάει στον Πατάκου για την Σνίκου στη θέση του. Όλα αυτά στο παιχνίδι το οποίο είχαν βρεθεί μπροστά με 9 πόντους στο 36-27 οι Bucks. Αυτό στην πρώτη. Ο Νικοβίδης δίνει νέο προβάτισμα για τους Kings. 91-52. Δραματικό ακούγεται. Ο Μαλάμπρος κάνει μια βόλτα, πήρε να βγάλει μια πάσα. Τον Φαμίδη δεν τα κατάφερε. Ο Μυρική Μάχη δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Ο Δεμίρης ήταν πιο γρήγορος από τον Λίδης. Πήρε την μπάλα και με έναν άποδο lay-up. Έδωσε προβάδισμα 4 πόντων συνολικά για την ομάδα του. Τράσ. Συγκρατεί ο Τράσκας στη δεύτερη φάση. Ο Δεμίρης στην γωνία. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαλάμπρος στο Μαλάμπρος. Λίγο αφού του πήρε την μπάλα. Θα περάσει τον πάγκο, θα έχει Νικολάου στη θέση του. Ο Νικολάου, είναι το σκήνι και πήρε ο Μολάμπρος. Παρμίδης, πάρε στο Μολάμπρος στα 7. Πάρε να σκρίνει από τον Παλμίδη, πήγε να περάσει. Κόψε μέσα, λέει στον Παλμίδη, τον νερά κρυμπισμένος. Εδώ λέει ο Τράσκας αναφερόμενος στον Πουσουνάκο, ο οποίος ήταν στη γωνία, ο οποίος πάει τώρα στην κορυφή, θα πάρει χέρι μισή από τον Ιακωβίδη στα 14. Και πάλι ο Ιακωβίδης έχει βρεθεί ελεύθερος από τις 45 περίπου μήνες του διατρίζει και πάλι 51-58 μαχαιριά στην καρδιά των Bucks. Έχουμε πει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου στο σύν 7 Kings. Νικολάου, θα jump shoot από τον Ροθαμίδη, άτοχο, ο ίδιος πήγε τον επιθετικό rebound, δεν σβρώξε την μπάλα, αλλά και πήγε τον αντίπαλος. Θα ανοίξει το γεγονός ότι το σύνολο θα είναι μέσα, οπτός. Νικοβίδης, για 3-14, άστοχος. Το Θαλμίδη, και λάθος πάσα, δεν κατάφερε να κρατήσει ούτε ο Πολυπλάκος. Η μπάλα έχει περάσει εκτός και είναι για τον χωριασμό. Drum roll please. Come back, πράγματι, 20 δευτερόλεπτα. Παρτίδη, Νικολάου. Θα μιλάω ο Τράσκας, θα καταφέρει να συγκρατήσει. Εάν έβγαινε η μπάλη του ήταν ο χειρός αυτού. Σαλμίδης, καλό passing game. Ξέρετε πως πιέζουν σε κάθε κατοχή ατομικά οι παίκτες των Kings. Θα γυρίσει δύσκολο να βάλει ο Τράσκας. Να μάρουν τόσο από τότε. Σαν Μολάμπρο. Θα σταματήσει το team. Θα βγάλει αυτό το πήγε την τρίπα στα 2 δευτερόλεπτα, στο για 3. Όχι, δεν θα το πάρει για να μια προσκλήση. Ο Νίκου είχε τελειώσει πρώτος αυτή τη
προηγούμενο βίντεο είχε ανηλυθεί πράγματι, λέει στον. Είχε απλά κάνει την φυσιογνωμία να μιλήσει, να τον ενημερώσουμε για τον χρόνο ο οποίο τελείωνε. Στο σύν 7 λοιπόν βρίσκει η λήξη τη τρίτη περίοδου του Kings. Είχαν αποκτήσει με 9 πόντου και έχουν καλύψει. Έχουν υπερκαλύψει τη διαφορά. Τίποτα δεν έχει κρυφτεί ακόμα. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Η διαφορά 7 πόντων δεν είναι μεγάλη όταν έχουμε μπροστά μας ένα δεκάλεπτο. Πόσο μάλλον όταν έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο παιχνίδι στην πρεμιέρα τη Sonic Arena του Summer. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Sonic Arena, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει. Τέταρτη και τελευταία περίοδο στην αναμέτρηση. Πήγαμε χέρι για του Bucks. Στα 22 θα χάσει. Ο οποίος θέλει να γυρίσει ωραία. Σε το κέντρο ταχύτατα μέχρι μέσα. Ένας ακόμα συνδυασμός για τον οργανισμό των Kings, οι οποίοι έχουν ξεφύγει με 9 πόντους. Πώς θα αποδέξεις ο Αυτολίδης. Κάκος έγινε στην αρχή. Παραδείγμα να γίνει ένα ακόμα κλέψιμο στον οργανισμό των Kings, Χαρμάνας. Το λαού, όπως μέχρι μέσα έχει κλειστεί, θα γυρίσει. Έβαλε το καλάθι και μέτρησε. Κερδίσει και το φάουλ. Ο άλλος άνθρωπος μπάλα στην φογύρισε, δεν μπήκε μέσα στο φάνη, μέσα στο καλάθι. 63-60 παραμένει. Βοβίδης. Αλέξαμε λίγο για τον Μπουσονάκο. Τους πάει από πίσω, δεν θα πάρει την μπάλα. Στα 10 δευτερόλεπτα έδωσε ένα σκύρι από τον Λίδη. Κόπηκε από τον Αντιγολόη, πάσα που πήγε να βγάλει από τον Λίδη. Και την άλλη πλευρά του κυπέδου στο Μαλάμπρος με την πλήγη τους και στους επιβιασμούς. 55-60. Φορά στο μείον 5 για τους Bucks, οι οποίοι παίζουν κάτι που μοιάζει σε ζώνη. Και για το κλέψιμο ο Χατζηγολόη πίσω από την πλάτη, ένα ύπουλο κλέψιμο του Χατζηγολόη. Μακρινό από τη γωνία, άστοχο από τον Τσονάκο. Φυσικό είναι ότι δεν είναι ωραία πάσα και φάουλ. Τι είχε την Κατέρι. Τι μας βλέπουμε πραγματικά. Τι ενεργειακό ποτό, τι καφές. Ένα τέτοιο παιχνίδι βλέπεις και ανεβαίνεις. Σε φέρεις τις βολές. Τέλος περνάει εντός. Λίγο στον παγκό. Εδώ έχω την πρώτη κατέπι και φορά στο σύντς 6 για τους Kings. Δεύτερη 55-62 και πάμε για τις αλλαγή. Περνάει εντός Φαρμάκης. Στις κατέπι. Με την εντολή από τον δεύτερο. Πάει πάνω στο Χαρμάνα, πράγμα το οποίο συμβαίνει. Χαρμάνα σκέφτεται με χέρι στο Μολάμπρο. Χαρμάνα ζήτησε ένα screen τώρα με ψηλότερο παίκτη. Μέχρι μέσα στο Μολάμπρο ζήτησε να μετρήσει το καλάθι. Και μέτρησε. Όχι. Α, όχι, δεν έχει μετρήσει τελικά. Είχαμε καταλάβει, μου φαίνεται όλοι λάθος. Όλοι νομίζω είχαμε καταλάβει ότι είχε μετρήσει το καλάθι. Τελικά δεν έχει μετρήσει. Έχει δοθεί χαμηλά. Παλάου. Σταλμίδης ωραία. Κόπηκε αλλά με φάουλ. Τουφράκο, πολύ λεπτή γραμμή το αν θα έκανε φάουλ εκεί πέρα ή όχι. Πήρε και λίγο χέρι μαζί. Αν περνάει εντός. Θα όσο επικρατεί και στις αλλαγές. Στο Λίδης τώρα πρέπει να εκτός. Τολμίδης στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Ένα πάρα πολύ fast paced παιχνίδι. Άστοχος στη δεύτερη. 66-62. Τολμίδης. Αλλά ήταν εκεί πέρα και συμβούλευε ο Λιάκος του 2-3 από τη γωνία. Και μην ξέρω πως θα πρόκειται να πάρει το καλάθι. Είναι ο Μολάμπρος και αυτός ακόμα πιο μπροστά. Εκεί που είναι ο Θαλμίδης
Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, σηκωθεί από τον πάγκο Τράσκα για να πανηγυρίσει. Δεν κατάφερε να προλάβει ο Λιάκος. Με τον Bucks 58-62, ακόμα πιο κοντά η Bucks στο συν 4. Η Kings, ήθελα να δω, το πιάσω. Νικουμίδης. Σαρμάκης έχει κερδίσει το φάουλ. Το Μουσαλμίδη, σήμερα 7 πάμε. Βίδησε παραφορά. Έκοψε ένα jump στο τάστοχο, αμυντικό ρυπάντα στο Θαρμανά. Προλάου. Σπάσε ο Σπίδη. Ακόμα μια σκαστή πάσα. Teamwork βγήκε τώρα για τους Bucks. Σαλμίδης τελικός αποδέκτης. 60-62. Διαφορά στο καλάθι πλέον. Εχοβίδης. Πάσα. Για 3 ενώ άλλαξε με το φαρμά και έχει το πως 60-65. Μπράβο τώρα θα πάρει μπάλα. Για 3 έχοντας λάβει το σκρίνι από τον Χαρμάνα, άστοχος αυτός. Προβάζει τον rebound. 22, πέρασε από τον Λαού. Ο Μάκης δίνει την επιλογική. Δεν θα το κάνει. Βαϊδίζεται από Μαστρίκα. Για 2 από μακριά. Ένα τζαμπ του τάστοχο. Που έχει πάρει αρκετά τέτοια. Ο Λάμπρος μακρινή πάσα δεν κατάφερε να κερδίσει. Έφτασε κοντά στο να γραπώσει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε όμως. Θα βάλε με τον εαυτό του. Θα βγάλει τις χαρακτηριστικά. Ο Μάκης. Μάρκος πέρας ανάμεσα από δύο. Πάλι εκμήνει σε ένα jump shoot άστοχος. Το αμυντικό rebound από τον Σλαμίδη, ο οποίος πάλι έφτει τον Σλαμίδη λίγο με τον Χατζηγολάου. Έκλεψε και γύρισε. Είναι άστοχος όμως ο Καπλάν. Εκμηνικό rebound σε καθή πάσα. Από τον Άκο Καπλάν. Ο Μάρκος δεν θα καταφέρει να κρατήσει ο Σλαμίδης. Ήταν μπροστά από αυτόν και έκλεψε. Ο Μολάμπρος. Χατζηγολάου. Ζιβίδη στα 13. Ο Λάμπρος είναι ανάμεσα από δύο και αυτός ένα jump shoot έστωχο από τον Σολμίδη. 62-65. Λίγο πιο μπροστά από το ίδιο των ελευθέρων βολών. Ζιβίδης ένα jump shoot άστοχο. Η βέρα περπάτησης που το κάνει από τον Ρεκολίδη άστοχος. Ο Λάμπρος οργανώνει την εκδίκηση. Ο Λάου για 3 από τη γωνία, έστωχος και αυτός! 65 όλα! Και έχουμε time out! High fives τώρα από την ομάδα των Bucks. Τα πράγματα βαίνουν καλώς για αυτούς, έχουν επιστρέψει και πάλι το momentum δείχνει την ομάδα τους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή για μια ακόμα φορά. 65 όλα. Είμαστε πρώτο μιλό και το τελευταίο πεντάλεπτο της τέταρτης περίοδου για να δούμε τι μας επιβλά στο παιχνίδι. Ο Μάρτιν Γκέιμς, ο ελεύθερος μερικός παίκτης στη γωνία, δεν το πήρε το Μάρτιν Γκέιμς. Ο Νίκου με έφτυγε το φάουλ. Το Μολάμπρο. Το Βίλιος. Μόνος του μέχρι μέσα άστοχος. Συνοποιήθηκε προηγουμένως. Ο Μολάμπρος πέρασε το κέντρο στα Σύμφουνας. Σβίδης στα 19. Στέκεται, εκτελεί με τα μπλοκ και είναι εύστοχος. 67-65. Τι καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει την πρεμιέρα. Συνοποιήματα τώρα. Ενθάρρυνση και για την άμυνα από τον πάγκο των Μπακς. Είναι μια προσπίση παραλίγο να χωθεί. Η μπάλα έχει κάνει τον φάουλ όμως στο Μολάμπρος. Μέσα έχει το φάουλ που έχει δείξει το Χαρμάνα, δύο βολές. Με αυτό συμπληρώνουν τα ομαδικά τους φάουλ. Όχι, διορθώνω. Άνοιξε λίγο να μπει το φάουλ στο ταβλό.
Πέντε ομαδικά φάουλ, ήταν ήδη συμπληρωμένο. Αυτό το Bucks. Έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι Kings. Το συμπληρωτικό απλά είναι 66-66, διαφορά στον πόντο. Και απόσταση βασιλευτικής αναπνοής. Οι Kings. Και την παλαφαρμίδηση στο Λάμπρο. Καλά μας συμπέμει στο δόχος για την baseline. Πήγε το ανάποδο, λέει, δύσκολο απέναντι στο καπλάνο. Πήγε το αμυντικό rebound. Είναι επιλογή για πάσα, δεν την πήρε ο δόχος. Ωραία τρίπλα για να περάσει ένα σωποδίδιο. Βέλε μια πάσα πριν το κάνει το πλάνο άστοχος. Θα μείνεις για τρεις στο Λάμπρος. Άστοχος airball. Συγκρατεί όπως την κατοχή. Χαρμάνας. Θα πάρει την μίξα στο Λάμπρος και πάρει σου για τρεις. Άρχισε να πάει μέχρι πάνω, δεν τον πλήρωσε. Ο Νίκου Σαλίδης. Παίρνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία. Λαν Μάκης. Είναι πίσω του ο Ιωαννίδης. Δεν θα βγάλει τελικό Νίκου. Δεν θα είναι μικρή γυβάλικο προηγουμένως, όλα καλά. Σεϊδόπουλος Δίδης. Κρίνεις, καστυπάς ένα jump shoot από αυτά που του αρέσουν. Που θα μείνει φαίνεται σαν δίπολο αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Τώρα έχει ξεχυθεί στο ρηχτό γήπεδο, φαίνεται σε δύο, έχει κοπεί αλλά με φάουλ. Μπορείς να αφήσεις τον Οφαλμίδη, το 1-7 στο άλλο 7. Σε αγωνία να παίζαμε, το 1-7 μετά το άλλο. Έχουν δύο ακόμα time out, όπως πληροφορήθηκε από την γραμματεία Κλειχουνάκος όταν έκανε τη σχετική ερώτηση. Με τον Σαμολάβρο 66-66. Διαφορά στον τρίποδο υπέρ των Bucks. Κίνησε τον τώρα την κατοχή στα 13 δευτερόλεπτα. Είχε την Φαρμάκης. Όχι στην πληγωνία. Τώρα μας είχε η Φαρμάκης είναι ένα screen. Πέρασε ανάμεσα από αυτόν και στον Σαμολάβρο. Και πήγε και για τον πληθυντικό rebound. Έπειτα από την άσκητη προσπάθεια. Ο Μουστολίδης δεν κατάφερε. Έχουμε time out. Τον καλέσει Kings. Το τελευταίο φάουλ που είχαμε να δώσουμε στον Αποστολίδη. 2:35 για τη λήξη της περιόδου. Έχουμε επιστρέψει για μία ακόμα φορά στον Ικαρίνα. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι. 2:35 απομένουν για τη λήξη. Υπάρχει σε μου την κατοχή. Διέσουν οι Kings. Αλλά έχει διασπαστεί η άμυνα που έχουν στήσει στο άλλο μισό. Την παίρνουν, κάνει μία βόλτα. Ο Τόπουλος έχει παίρνει μία κομπίδη. Παραλίγο να χάσει την μπάλα και σταματήσει τρίπλα. Ψάχνει πάσα, έβαλε και το πόδι ο Ιακωβίδης. Συγκρατεί, όχι τελικά ο Θαρμίδης. Ξυπνεί στο ανοιχτό γήπεδο ο Καπλάν. Σαν ελαφτήριο πήρης που ψάχνει την πάρα καλάθι. Ο Τρίς έχει ζητήσει time out. Συμφωνεί ο Θαρμίδης με αυτή την απόφαση. Συν 68 η σειρά των Bucks τώρα να καλέσουν time out. 2-9. Μόλις 26 δευτερόλεπτα μετά. Έχουμε ακόμα time out για τους Bucks αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μήνυμα. Επιστροφή λοιπόν στον Ικαρίνα. Ναι, αυτό. Λακωνίζει τη φιλοσοφή. Πιέζουν για μία ακόμα φορά οι Kings. Τελευταίο δίλεπτο στο παιχνίδι. Σαρμάνας. Τριλόπουλος παραλίγο να χάσει από τον Ιακωβίδη. Συγκρατεί. Στα 10 δευτερόλεπτα μόνος του μέχρι μέσα. Έχει κάνει βήματα λίγο πριν πραγματοποιήσει το χορευτικό του. Διακοπήθηκε. Στο παρκέ. Στο μάτι.
the box, λέει ο Λιάκος από τον μπαγκό. Διακοπήθηκε στις βολές, πάρα πολύ κλείσιμο αυτό το ζευγάρι. Έστοχος στην πρώτη, 69 όλα. Τι ωραία που θα ήταν από εμένα, 4-20. Κάνω κρυωθεί το πακέτο. Έστοχος στη δεύτερη, 69-70. Η χειρός Διακοπήθη. Σαμολάμπρος. Κασικά το Δεμίρι. Πολύ ψηλά, 17 δευτερόλεπτα. Πάλι Δεμίρι πήγε το πλέξιμο. Δεν τα κατάφερε ο Καπλάν και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Όχι. Όχι. Δεν θέλω. Τι πλήρες τις βολές. Και την εντύπωση ότι έδειξε επιθετικό φάουλ, ρε. Άστοχο στην πρώτη. Έλα στοχίσει. Έχουμε μία ακόμη ισοπαλία. Δεν συμβαίνει αυτό. 69-70 παραμένει. Λιγοβίδης. Ωραία. Αν είναι δυνατό τι έκανε ο Φερμάνας. Το μπλοκ μπορεί και της αγωνιστικής. Για ένα ακόμα κλέψιμο Καπλάν. Μερικώς το κατάφερε. Από πού πήδηξε ο Φερμάνας. Σταμλάντος. Άρα έχει τον Φαρμίδη. Αρμάνης ανεβαίνει, θα δώσει ένα σκριν. Σταμλάντος παίρνει στα 8 δευτερόλεπτα. Θα τον περάσει αυτός από το πόδι του. Έχουμε δίνει 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους Bucks. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Και πολλές φορές λέξεις έχουμε περάσει. Έχουμε εντύπωση. Σιλόπουλος. Για να βγει από τα σκριν και βγήκε στο Μολάμπρος. Έχει ρίξει κάτω τον προσωπικό αντίπαλο. Το τέταρτο δικό του τώρα με την γραμματεία. Θα μου λάβω σε ένα ακόμα πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο ζευγάρι ελεύθερων μπολών. Από εδώ και πέρα κάθε πόντος μετράει. Πολύ περισσότερο είναι σαν πολύτιμος λίθος. 70 όλα, έτσι από την πρώτη στο Μολάμπρος. Άστο από τη δεύτερη, ο Καρμάνας είναι να δώσει μυρική μάχη με τον Κατέρι. Με το ενδεχόμενο rebound. Καπλάν. Μιλάνε οι μεγάλοι παίκτες. Καλά, πέρασε ανάμεσα από δύο στη γωνία. Εκομίδης, μια τρεις. Πάρα πολύ σημαντικό. Μη μίσα! 70-73! Time out της 22ης από τον πάγκο των Bucks. Πίστευτο τρίποντο μιλάει την κρίσιμη ώρα όλο του παίκτη στον MVP. Τώρα, στη σειρά των Kings να δώσουν τα χέρια. 35,6 έχουν απομείνει για τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Τίποτα δεν έχει χρηθεί ακόμα. Έχουν καλοχή οι Bucks για να δούμε τι θα κάνουν πριν είναι μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν της Sonic Arena έπειτα από το σύντομο timeout. Καμία από τις δύο ομάδες δεν εξάντησε τον χρόνο που είχε διαθέσιμο για να δούμε. Εάν έχω αποσπάσει σωστά τις πληροφορίες, η μπάλα θα πάει στον Θαμολαμπρό. Και οι Bucks θα ποντάρουν στο γεγονός ότι, στο ενδεχόμενο γεγονός ότι θα πάει δεύτερος παίκτης στον Θαμολαμπρό και θα βρεθεί ελεύθερος ο Δεμίρης. Κάτι τέτοιο έχω αντιληφθεί. Για να δούμε. Θαμολαμπρό παίρνει πολύ ψηλά την μπάλα από τον Σιριδόπουλο. Στα 18 δευτερόλεπτα, για να δούμε. Ο Γκάρντον Μπάξ κρατάει. Απέναντι σε ψηλότερο σου διαθρή. Πάρα πολύ δύσκολο. Απέναντι στον Κατέρι, άστοχο. Φάουλ. 21,4. Ξεωθεί τον Αρμάδα. 21,4 ακόμα. Εάν ευστοχίσει, έστω και στη μία βολή από την δύο πλευρονάκος. Λέω να έχουν ξεκάθαρο προβάδισμα οι Kings. Με ακόμα αλλαγές. Έρθω στην πρώτη πράγματι. Ακόμα αλλαγές. Ο Γυράς έχει περάσει εντός. Αντώνη. Αυτός που μπήκε ποιος είναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ενώ σκέω ο Ζαχουρίδης εντός, άστοχος, δεύτερη βολή. Παίξε τον Kings, για να δούμε. Θα χάσει την μπάλα, Σταμολάμπρος.
14,5 δευτερόλεπτα στο σύν 4 οι Kings δεν τα παρατάνε, οι Bucks κάνουν φάουλ. Τον Αργυρά 12,1 Νικοβίδη στις βολές. Οι Kings είναι αγκαλιά με την πρώτη τους νίκη. Είναι αγκαλιά με το να μπουν στο δεξί στη Summer League. Άστοχος στην πρώτη. Πάρει την μπάλα, κρατεί, αφαιρεί τον Καπλάν, πήγε να περάσει, θα περάσει ένα από τα ποδίδια, για να δούμε στη γωνία σου για 3 εδώ, πάρει ο Δεμίρης στα 5 δευτερόλεπτα, άστοχο, αμυντικό rebound, όχι από κανέναν, στα μολάβια στο επιθετικό, θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο στη λήξη του πρώτου. Το παιχνίδι θα τελειώσει, 70-75 ήταν σε κατάλληλη θέση για να δώσει τα χέρια με τους υπάλλους. Μερικούς από αυτούς ο Σαμολάμπρος. Τελικό σκορ λοιπόν 70-75 με το δεξί Kings, νεοσύστατη η newly formed ομάδα στην Master του καλοκαιριού. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνεται τη συγκεκριμένη μετάδοση από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε αυτό το φυσικό υλικό. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περάσετε τέλεια. Γεια σας!